Και να πάμε στο Σύνταγμα, στην άλλη πολύ ωραία εικόνα που έχουμε. Έλα, Γιώργο. Βλέπουμε την Ηρώ και τον Δημήτρη και πάλι. Με τα παιδιά από το Δήμο είσαστε τώρα, έτσι. Είμαστε εδώ με τους Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στο όλο έργο εδώ σήμερα. Θα παρέχουν και τις πρώτες βοήθειες, σε αν χρειαστεί κάτι, ελπίζουμε να μην χρειαστεί αυτό. Να πούμε επίσης ότι δύο φορτηγά ήδη έχουν φύγει από το Σύνταγμα, δηλαδή έχουμε ήδη πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Δημήτρη, εχθές ρωτούσα τα παιδιά, οι Σαμαρίτες αυτοί είναι οι καλοί Σαμαρίτες. Μόνο καλοί Σαμαρίτες. Μόνο καλοί Σαμαρίτες. Ούτως ή άλλως. Είναι εδώ ο επικεφαλής, είναι κοντά μας και όλη η ομάδα του Σώματος Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έχουν και την προσφορά τους. Πέρα από το γεγονός ότι θα είναι κοντά μας αυτή τη γιορτή που θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και εσάς. Καλημέρα σε όλο τον αθηναϊκό λαό. Συγχαρητήρια για την πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία που πήρατε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό μας, όπως κάνουμε και εμείς 365 ημέρες το χρόνο, αυτές τις άγιες ημέρες που έχουν ανάγκη, βασικά ήδη ανάγκης. Είμαστε από το Σώμα Σαμαριτών Διαζωστών και Αναβαγωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήρθαμε εδώ πέρα για να συμμετάσχουμε και εμείς στην όλη προσπάθεια και βεβαίως να κάνουμε και τη υγειονομική κάλυψη, αν χρειαστεί κάτι οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα. Το όνομά μου είναι Δημήτρης Χατζηδιάκος και είμαστε από το Περιφερειακό Τμήμα Αθηνών. Όλα εδώ πέρα τα παιδιά ήρθαν σήμερα να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το κάνουμε με χαμόγελο από τόσο πρωί. Να πούμε ότι συνεχίζει ο κόσμος να έρχεται, να διευκρινίσουμε ότι σήμερα μαζεύουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να, το δώσουμε, να τα έχουμε, να τα έχει ο κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου Αθηναίων, ώστε μετά να μπορέσει να κάνει τη διανομή. Οπότε όλο αυτό είναι μια γιορτή αγάπης. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Mm-hmm. Τα φορτηγά που φύγανε ήταν μεγάλα, δηλαδή ήταν μικρά φορτηγάκια. Ήταν μεγάλα φορτηγά, αλλά το θέμα είναι όχι η χωρητικότητά τους σε πράγματα, αλλά σε αγάπη. Και αυτή θα περισσεύει σήμερα. Σωστά. Είσαι και εκεί δηλαδή, καταλαβες. Ηρώ, μπορεί η κάμερα να κάνει ένα πέρασμα στην πλατεία Συντάγματος να δούμε την εικόνα από εκεί. Έχει ουρές ή έρχονται και φεύγουν. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε. Πιστεύω ότι μπορούμε να γυρίσουμε και να δείτε λίγο τον κόσμο που έχει μαζευτεί εδώ. Πέρα από αυτό, να σας πω ότι έχει παραμείνει η Φιλαρμονική του Δήμου εδώ, ότι η γιορτή αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 9 το βράδυ. Και να διευκρινίσουμε, όπως είπε και ο Δημήτρης, στον κόσμο, ότι μπορεί ο κόσμος να φέρει τρόφιμα μακράς διάρκειας, μπορεί να φέρει ρούχα, παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι δεν του είναι αρκετά χρήσιμο, έτσι ώστε να χρησιμεύσει σε κάποιον άλλον. Και βασικά να έρθουν. Τι λέει? Ακόμα και ένα... Συγγνώμη. Πες, Δημήτρη, πες. Είναι ζωστός. Και βασικά να έρθουν. Να έρθουν να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας και την αγάπη μας. Μέχρι το βράδυ θα είναι και αγαπημένα πρόσωπα του Μέγκα εδώ, οπότε όλοι θα δώσουν το καλύτερο. Ακόμα νωρίς είναι, τώρα ξεκίνησε. Και φαντάζομαι ότι ο κόσμος θέλει να κάνει τα τελευταία του ψώνια μέσα στην αγορά. Ακριβώς. Και μετά το απόγευμα να έρθει μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι και είναι παρά το κρύο, έχουν ξεκινήσει από τώρα και έρχονται. Είδες, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ πριν, και ήταν πολύ ωραίο αυτό το σχόλιο, ότι δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα είναι τα φορτηγά, δηλαδή πόσα υλικά αγαθά υπάρχουν, αλλά η μεγάλη σημασία είναι πόσο πολύ αγαπάμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί συζητάγαμε και χθες με τον Γιορτάν ότι λεφτά μπορεί να έχει όσα θέλεις. Αγάπη δεν μπορεί να την αγοράσεις. Έτσι. Σπίτια μπορεί να έχει όσα θέλεις. Οικογένεια δεν μπορεί να έχει, δεν μπορεί να την αγοράσεις. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που δεν αγοράζονται και ένα από αυτά τα πράγματα είναι και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε. Είναι από αυτά που ξεχυλίζουμε από αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας. Να πούμε έτσι. Ότι στο Μέγκα, εμείς θα τελειώσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι το Μέγκα με συνεχείς συνδέσεις όλη την ημέρα θα δίνει την εικόνα από την πλατεία Συντάγματος για να έχετε μια συνεχή ενημέρωση με τα αγαπημένα πρόσωπα που θα είναι εκεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα, ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε για να κλείσουμε. Να σας χαιρετήσουμε και να σας προσκαλέσουμε και εσάς με τον καλύτερο τρόπο. Βεβαίως, και τον πιο δυνατό, η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.